Σας το είπαμε, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, από το ξεκίνημα ακόμα τούτης της συζήτησης. Σας το φώναξαν ξανά χτες με τα συλλαλητήριά τους, τα συγκλονιστικά σε όλη τη χώρα, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές. Πάρτε πίσω αυτό το νομοσχέδιο. Μην το ψηφίσετε. Αυτό σας λένε όλο και πιο δυνατά και εσείς κάνετε πως δεν ακούτε. Λέτε να τρελάθηκαν ξαφνικά όλοι αυτοί. Για το δίκιο τους φωνάζουν, να το ξέρετε. Δίκιο που εσείς το τσαλαπατάτε. Και φωνάζουν γιατί καταλαβαίνουν ότι ο μαραθώνιος των εξετάσεών τους και των πανελλαδικών θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ανηφόρα. Καταλαβαίνουν ότι το συμπλήρωμα των μηχανογραφικών θα μοιάζει σαν τυχερό παιχνίδι, σαν τζόκερ. Βλέπουν μπροστά τους και αισθάνονται τον άμεσο κίνδυνο χιλιάδες σημερινοί μαθητές να βρουν τις πόρτες των πανεπιστημίων κλειστές. Από φέτος μάλιστα. Γιατί βλέπουν οι λαϊκές οικογένειες, τα παιδιά τους να τα μεταχειρίζεστε για άλλη μια φορά σαν πειραματόζωα στα σχέδιά σας τα εκπαιδευτικά. Αλλά και οι φοιτητές, ξέρετε, τρελαίνονται, κυρία Υπουργέ, όταν τους αντιμετωπίζετε σαν εγκληματίες και πάτε μέσα στις σχολές τους να μπαστακώσετε την αστυνομία. Θυμώνουν όταν ετοιμάζεστε να σπείρετε κάμερες. Κάμερες παντού και άλλα τέτοια. Ακόμα και μέσα στα αμφιθέατρα, στους διαδρόμους, στα εργαστήρια. Και εξοργίζονται όταν, αν τύχει, και τυχαίνει πολλές φορές δυστυχώς, να διαμαρτυρηθούν για τις άσχημες συνθήκες των σπουδών τους, εσείς τους απειλείτε και από πάνω με το νέο αυστηρότερο πειθαρχικό κώδικα που φέρνετε. Και εξοργίζονται γιατί ενώ τα ετοιμάζετε μήνες όλα αυτά και έρχονται κι άλλα τέτοια όπως λέτε, για τα πανεπιστήμια και τις σχολές τους που μένουν κλειστά εδώ και ένα χρόνο, δεν υδρώνει το αυτί σας και δεν κάνετε τίποτα. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια και τη ζουν χιλιάδες φοιτητές. Είπα κλειστά πανεπιστήμια. Όχι εντελώς. Υπάρχουν και κάποια τμήματά τους, ξέρετε, για τα οποία εσείς επιτρέπετε να λειτουργούν κανονικότατα και διαζώσεις. Ποια είναι αυτά? Είναι τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά τμήματα. Αυτά με τα δίδακτρα που όλο και ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια στις σχολές. Καλή μαγιά, όπως φαίνεται, σας άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλή μαγιά. Που πρώτος τα εγγενίασε αυτά εδώ, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Είναι φυσικά και οι υπηρεσίες των ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας, η ΕΛΚΕ, που αποτελούν την καρδιά των επιχειρηματικών και εμπορικών δραστηριοτήτων των πανεπιστημίων. Δουλειές που όλο και ξαπλώνονται, όλο και μεγαλώνουν, και εδώ μιλάμε για business εκατομμυρίων, όχι αστεία. Και μια και τόσο πολύ σας αρέσουν οι συμφωνίες αλήθειας, πείτε την επιτέλους την αλήθεια. Πείτε ότι ακριβώς για να προστατευτούν αυτές οι δουλειές, επειδή πρέπει να είναι ασφαλείς αυτές οι business, φέρνετε μόνιμα και την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια και όχι για την ανομία και την παραβατικότητα όπως προσχηματικά ισχυρίζεστε. Και σταματήστε να καταφεύγετε σε άθλιες συκοφαντίες και προβοκάτσιες κατά του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, όπως ο υφυπουργός, ο κύριος Συρίγος, που εξελίσσεται σε ανεκδιήγητο, που έκανε λόγο για τα ΚΝΑΤ. Τα μέλη της ΚΝΕ, λέει, προθυμοποιήθηκαν μετά τα γνωστά περιστατικά, προθυμοποιήθηκαν τάχα να τον προστατεύουν και εκείνος αρνήθηκε, όπως αρνήθηκε και την προστασία της Χρυσής Αυγής. Αυτά δεν είπατε σε εκείνη τη συζήτηση, κύριε Συρίγο? Τι είναι αυτές οι βρωμιές που λέτε, κύριε Συρίγο? Πού τα είδατε, πού τα ακούσατε όλα αυτά? Γιατί άντε δικαιολογηθήκατε για το 1969 και την αστυνομία της Χούντας, λέγοντας, κάνοντας λόγο για απλές ιστορικές αναφορές.
Αυτό όμως που είπατε στην ίδια συζήτηση για την ΚΝΕ, για τα ΚΝΑΤ, είναι ο ορισμός, να ξέρετε, της πολιτικής αθλειότητας. Και σας έχει ακόμα υφυπουργό παιδείας ο Πρωθυπουργός. Και ισανότερα λοιπόν. Για τις business των πανεπιστημίων λοιπόν νοιάζεστε, και γι' αυτό φέρνετε την αστυνομία μέσα στις σχολές. Πού να την πείτε όμως αυτήν την αλήθεια εσείς της κυβέρνησης? Εδώ δεν τολμά να την πει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΜΕΡΑ25. Καλά, για το ΚΙΝΑΛ δεν το συζητάμε. Γιατί? Γιατί αυτή η αλήθεια που σας ενώνει, σας εμπνέει και σας καθοδηγεί όλους εσάς, αυτή η αλήθεια που βγαίνει ολόκληρη από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτήν ντε που την έχετε όλοι σας, τιμή σας και καμάρι σας, αυτή λοιπόν η αλήθεια λέγεται Πανεπιστήμιο ΑΕ, Πανεπιστήμιο Μεγάλο Εμπορικό Μαγαζί, για το οποίο όλοι σας μοχθείτε, είτε είστε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση. Και αυτό το πανεπιστήμιο που φτιάχνετε είναι αυτό που εχθρεύεται και ακυρώνει τα μορφωτικά πρώτα και μετά τα εργασιακά δικαιώματα των νέων από τις λαϊκές οικογένειες. Γιατί οι άλλες, εδώ που τα λέμε, δεν έχουν πρόβλημα. Για αυτές υπάρχουν και τα Harvard και τα Yale και οι Οξφόρδοι, όποτε θέλουν. Και το μέλλον των παιδιών τους είναι εξασφαλισμένο. Ας γυρίσουμε λιγάκι όμως στο νομοσχέδιο. Για να δούμε λίγο πιο προσεκτικά τα επιχειρήματα της κυβέρνησης για τούτο το νομοσχέδιο, επιχειρήματα που ακούγονται επίμονα και εμφανίζονται και ως λογικοφανή. Το βασικό κυβερνητικό επιχείρημα για την επαναφορά ουσιαστικά, την ολική επαναφορά της βάσης του 10, δηλαδή της προκαθορισμένης ελάχιστης βάσης εισαγωγής, και μάλιστα με τη συνέργεια και των ίδιων των πανεπιστημιακών σχολών, επαναλαμβάνεται συνεχώς. Ποιο είναι αυτό το επιχείρημα, λέει η κυβέρνηση? Μα καλά, είναι σωστό να περνάνε στα πανεπιστήμια με το 1, το 2, το 3 και το 4. Μπορούν αυτοί να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, μπορούν να αποφοιτήσουν, και συνεχίζει πάλι η κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό σταματάει με την ελάχιστη βάση εισαγωγής και έτσι εξασφαλίζεται η ποιότητα των εισακτέων και άρα η ποιότητα των πανεπιστημίων. Μάλιστα, να δούμε ένα παράδειγμα. Να δούμε το μαθηματικό της Σάμου και το μαθηματικό της Αθήνας. Φέτος η εισαγωγή, η βάση εισαγωγής για τη Σάμου ήταν το 4. Και για την Αθήνα, μαθηματικές και οι δύο σχολές, το 14. Γιατί αυτή η μεγάλη διαφορά σε ομοειδείς σχολές, άραγε δεν έχει σχέση με το πόσοι και με ποια σειρά δηλώνουν την Αθήνα και πόσοι δηλώνουν και σε ποια σειρά τη Σάμο. Για ποια σχολή λέτε εσείς ότι μπορεί να γίνονται οι περισσότερες και πιο μπροστινές προτιμήσεις? Κοντά στο νου και γνώση. Ασφαλώς και οι περισσότεροι επιλέγουν την Αθήνα και οι λιγότεροι τη Σάμου. Όχι βέβαια γιατί υστερεί το μαθηματικό της Σάμου σε σχέση με αυτό της Αθήνας, αλλά για έναν και μόνο λόγο. Για να έχουν όσο γίνεται μικρότερο κόστος σπουδών, μιας και οι περισσότεροι υποψήφοι προέρχονται, όπως είναι γνωστό, από την Αθήνα. Κόστος σπουδών που στη Σάμο, όπως άλλωστε και σε κάθε άλλη πόλη εκτός μόνιμης κατοικίας, εκτινάσεται και γίνεται δυσβάστακτο, κάποτε μάλιστα και απαγορευτικό για ένα παιδί λαϊκής οικογένειας. Ο μεγαλύτερος λοιπόν αριθμός αυτών που επέλεξαν στις πρώτες τους προτιμήσεις στην Αθήνα πήγε τη βάση στο 14 και ο πολύ μικρότερος αντίστοιχος αριθμός για τη Σάμο πήγε τη βάση στο 4. Θέλετε να δούμε και άλλο παράδειγμα? Την ιατρική της Αθήνας και την ιατρική της Αλεξανδρούπολης. Συμβαίνει το ίδιο? Όχι. Η διαφορά στις βάσεις ναι μεν υπάρχει, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή. Γιατί? Μα γιατί το αντίκρισμα συνολικά των πτυχίων της ιατρικής στην καπιταλιστική αγορά εργασίας είναι ισχυρό. Αντίθετα, στην ίδια αγορά εργασίας, το αντίκρισμα των πτυχίων των μαθηματικών είναι πολύ πολύ μικρότερο. Άρα, εκτός από το κόστος των σπουδών, αποφασιστικό ρόλο για τις βάσεις εισαγωγής, χαμηλές ή ψηλές, παίζει και η προοπτική της επαγγελματικής αποκατάστασης. Αυτή είναι που σε συνδυασμό και με το κόστος των σπουδών καθοδηγεί τις προτιμήσεις των υποψηφίων, λέει δηλαδή τι θα διαλέξουν και τι όχι, και καθορίζει τελικά και το ύψος των βάσεων εισαγωγής. Οι βάσεις αυτές
Και οι αυξομοιώσεις τους τέλος δεν εξαρτώνται επίσης και από τις διαθέσιμες θέσεις των σχολών. Δεν εξαρτώνται και από το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων. Όλα αυτά βεβαίως και ισχύουν. Και ξέρετε γιατί? Γιατί από την ίδια τους τη φύση οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια αρένα εξετάσεων εισαγωγής με τη διαδικασία της κατάταξης και δεν έχουν στόχο να αποτιμήσουν ούτε το μορφωτικό επίπεδο ούτε τις ικανότητες των μαθητών. Μιας όμως και μιλάτε συνέχεια για την ποιότητα των μαθητών και των μελλοντικών φοιτητών και δείχνετε, μιλώ για την κυρία Υπουργό, και δείχνετε σαν αυστηρή δασκάλα την πόρτα στα παιδιά με τις χαμηλές βαθμολογίες, σας λέμε και τούτο. Δικό σας, ολόδικό σας είναι αυτό το σχολείο και αυτό είναι που ευθύνεται για τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών του, παρά τις προσπάθειες τις ηρωικές πολλές φορές των δασκάλων του. Καρπός της δικής σας συνειδητής πολιτικής χρόνια τώρα και από όλες τις κυβερνήσεις είναι η συνεχιζόμενη πτώση του μορφωτικού επίπεδου με τη σταθερή υποχώρηση από το σχολείο της στέρεης γνώσης σε όφελος κάποιων δεξιοτήτων επιφανειακών. Αυτό ψηφίσατε το καλοκαίρι, το ξεχάσατε? Εσείς είστε υπουργός λοιπόν στην παιδεία, κυρία Κεραμέως, όπως και οι προηγούμενοι σας. Και όταν καταδικάζετε και ενοχοποιείτε αυτά τα παιδιά, στην πραγματικότητα καταδικάζετε την ίδια την πολιτική σας. Τώρα, για να στηρίξετε, πάμε στο άλλο επιχείρημα, για να στηρίξετε το λότο, γιατί για τέτοιο πρόκειται, το λότο του διπλού μηχανογραφικού των υποψηφίων, τι μας λέτε όταν εμείς σας αποκαλύπτουμε στον κόσμο, δηλαδή τον πραγματικό του ρόλο ως βοηθού του κόφτη της ελάχιστης βάσης εισαγωγής? Μα καλά, μας είπε προχθές η κυρία Υπουργός, μας ρώτησε. Μα καλά, τι θέλει επιτέλους το ΚΚΕ? Να μπαίνει κάποιος σε μια σχολή με τη 251η του προτίμηση και όχι κάποιος που την ήθελε αυτήν τη σχολή πραγματικά? Πράγματι, είναι προβληματικό αυτό, αλλά για σταθείτε. Υπάρχει και μια άλλη, αποτελεσματικότερη λύση, η οποία μάλιστα έχει δοκιμαστεί και με επιτυχία μάλιστα για αρκετά χρόνια μέχρι να την καταργήσετε. Το να μπορεί δηλαδή, γι' αυτό μιλώ, το να μπορεί ένας υποψήφιος να κατοχυρώνει μια βαθμολογία για την επόμενη χρονιά και έτσι με σταδιακό έστω τρόπο να περνά στη σχολή που πραγματικά εκείνος θέλει. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Γιατί το αρνείστε όπως το αρνήθηκε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Έχετε μήπως τόσο πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό? Δεν ξέρετε ότι αυτό αραχνιάζει στις αποθήκες της εκπαιδευτικής σας πολιτικής? Και ξέρετε και κάτι ακόμα? Αλήθεια, πόσα παιδιά σκεφτείτε έχουν κατασταλάξει επαγγελματικά στα 16 τους ή στα 17 τους χρόνια? Και αυτό δεν είναι άραγε λογικό? Σας φαίνεται παράλογο? Τα περισσότερα παιδιά ψάχνονται να δουν τι θα κάνουν. Τι νομίζετε δηλαδή, όλα τα έχουν στρωμένα και έτοιμα και από πάνω τους βάζετε και το μαχαίρι στο λαιμό για να αποφασίσουν και μάλιστα μόνο για το 10% των επιλογών που δικαιούνται από το πεδίο τους? Και μετά, όταν τα περισσότερα παιδιά θα μένουν εκτός των πρώτων προτιμήσεων που δήλωσαν στο πρώτο μηχανογραφικό, αυτά τα παιδιά θα συμπληρώνουν το δεύτερο. Με όσες θέσεις και σε όποιες σχολές περισσεύουν, τις θέλουν δεν τις θέλουν αυτές τις σχολές και αυτές τις θέσεις? Και αυτό σοβαρά τώρα το λέτε, ότι εξασφαλίζει ότι αυτά τα παιδιά θα πηγαίνουν στις σχολές που θέλουν? Ποιον κοροϊδεύετε? Ίσα ίσα το αντίθετο είναι που θα συμβαίνει. Ενώ θα λειτουργεί και σαν δεύτερο μαχαίρι που θα πέφτει στους υποψήφιους μετά το πρώτο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Τους λέτε βέβαια να μην στεναχωριούνται, γιατί υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδρομές. Τι ωραία που τα λέτε. Όπως τα δημόσια ΙΕΚ. Ποια ακριβώς ΙΕΚ, αλήθεια? Αυτά που κλείνεται με τον νόμο που ψηφίσατε τον περασμένο Δεκέμβρη?
για να μην κλείσουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δεν πρέπει να εξασφαλίσει το καθένα από αυτά τα δημόσια ΙΕΚ τουλάχιστον 250 σπουδαστές? Και στην υπόλοιπη Ελλάδα, στις Σέρες, στα Τρίκαλα, στην Αλεξανδρούπολη, τουλάχιστον 100. Εσείς δεν το ψηφίσατε αυτό? Το άρθρο 23 είναι σε εκείνο το νόμο. Το ξεχάσατε? Ποια δημόσια ΙΕΚ? Αυτά που φέτος μειώνεται τη χρηματοδότησή τους από 85 σε 56 εκατομμύρια. Φυτοζωούσαν που φυτοζωούσαν και πιο πριν. Και τώρα εσείς με λιγότερα λεφτά λέτε στα αλήθεια ότι μπορούν να δεχτούν περισσότερους σπουδαστές? Ή μήπως, και σταθείτε, ή μήπως σκοπεύετε τα χρήματα που απαιτούνται να τα βρείτε από τις τσέπες των σπουδαστών των κατά τα άλλα δημόσιων ΙΕΚ? Μην τολμήσετε. Οι σπουδαστές των ΙΕΚ δεν θα σας το επιτρέψουν. Για μια στιγμή όμως, για μια στιγμή, αυτά τα 29 εκατομμύρια που κόβετε από τα δημόσια ΙΕΚ, τι τα κάνετε? Τα ακουμπάτε όλα μαζί, με καραδιό ακόμα, για να ιδρύσετε και να εγκαταστήσετε μόνιμα μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους τις ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, δηλαδή τους ειδικούς φρουρούς της αστυνομίας. Αυτό είναι που λέμε παραγωγική αξιοποίηση των κονδυλίων, ε! Για να παταχθεί, λέτε, η παραβατικότητα και η ανομία. Βλέπετε, συμβαίνουν και κάτι απάνθρωπα πραγματικά και προβοκατόρικα ταυτόχρονα, όπως αυτό με τον πρίτανη της ΑΣΟΕ, τα οποία σας έρχονται σαν μάνα εξ ουρανού για να υποβοηθήσουν την πολιτική σας. Δεν θα μιλήσουμε για τα ναρκωτικά που εξαπλώνονται όλο και περισσότερο στην κοινωνία από μια πολιτική που όχι μόνο δεν νοιάζεται για την πρόληψη αυτού του εγκληματικού φαινομένου, αλλά δημιουργεί και καινούργιες πιάτσες με τη χορήγηση της μεθαδόνης. Ούτε θα μιλήσουμε για κάτι νοσηρά φαινόμενα αντιγραφών στις εξεταστικές πολλών σχολών. Όλοι τα ξέρουν αυτά όσοι πέρασαν από τα πανεπιστήμια, και άλλων τέτοιων φαινομένων με την ευγενική χορηγία της ΔΑΠ που έχει κάνει τη διαπλοκή επιστήμη. Και εσείς με πρώτο τον Πρωθυπουργό καμαρώνετε και φωτογραφίζεστε με κάτι τέτοια μπουμπούκια. Θα μιλήσουμε και θα θυμίσουμε κάτι άλλο που οι παλιότεροι το έζησαν στα πανεπιστήμια. Θα θυμίσουμε τους φύλακες που υπήρχαν σε κάθε σχολή, τις κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις που αυτοί ανέπτυσαν με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές, το ενδιαφέρον που είχαν για τους χώρους αυτούς μέρα νύχτα στις βάρδιες τους. Ξέρετε, ελάχιστοι από αυτούς έχουν απομείνει πια. Είτε απολύθηκαν είτε συνταξιοδοτούνται και δεν αντικαθίστανται, και αυτό έχει συνέπειες. Αλλά τι λέμε? Εδώ σε πολλούς πανεπιστημιακούς χώρους ούτε καν οι λάμπες της νύχτας δεν λειτουργούν. Για τους φύλακες θα νοιαστείτε. Εν τέλει, όσο το διαβάζουμε, τόσο και βρίσκουμε περισσότερους λόγους για να καταψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο. Τα υπόλοιπα στην Ολομέλεια από εβδομάδα. Ευχαριστώ.